Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στον 5ο όροφο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, πραγματοποιώντας rapid test στους αστυνομικούς υπαλλήλους, 70 σε αριθμό. Τις δυσάρεστες ειδήσεις που είχαμε και στην οικογένειά μας την προηγούμενη εβδομάδα με την απώλεια πανελλαδικά τριών συναδέρφων, ήρθαμε σε επαφή με τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος άμεσα πραγματικά επικοινώνησε με τον ΕΟΔΗ και κανόνισε να έρθει κλιμάκιο και μέσα στην αστυνομική διεύθυνση, προκειμένου να δούμε ακριβώς αν υπάρχει ο ιός ανάμεσά μας, αν κυκλοφορεί, προκειμένου και εμείς, επειδή είμαστε στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είναι μόνο ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή, αλλά και οι οικογένειές μας, οι γυναίκες μας ή οι άντρες μας αντίστοιχα εργάζονται και αυτοί, έχουμε και τα παιδιά μας, οπότε πρέπει να προφυλαχτούμε και να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πραγματοποιούμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία των τεστ, η οποία θα είναι περίπου 70 στον αριθμό, και ελπίζουμε τα αποτελέσματα που βγαίνουν ήδη να είναι τέτοια, τα οποία τουλάχιστον από άποψη του ιού να είναι ενθαρρυντικά για να συνεχίσουμε, γιατί μία ασθένεια αστυνομικού πολλαπλασιάζει την απώλεια συναδέρφων, διότι περισσότεροι δουλεύουμε μέσα σε περιπολικά, δουλεύουμε στα γραφεία με εναλλαγές βάρδιας, δεν είμαστε με συγκεκριμένο ωράριο, είμαστε όλο το 24ωρο, οπότε και αρκετοί συνάδελφοι θα οδηγηθούν μετά σε καραντίνα και θεωρώ ότι και η διασπορά μετά θα είναι τόσο μεγάλη που τα προβλήματα θα είναι πολλαπλάσια. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νομού Καβάλας, Νίκος Σύμβρος, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στους ελέγχους που πραγματοποιούνται καθημερινά στις εισόδους και τις εξόδους της πόλης, καθώς και στο κέντρο της Καβάλας. Ακόμα μια φορά η ελληνική αστυνομία έχει κληθεί στην πρώτη γραμμή και αυτής της μάχης. Έχουμε αποδεχτεί το ρόλο μας διαχρονικά, ότι ακόμα και για τα απλά θα είναι η αστυνομία παρούσα, οπότε ήταν δεδομένο ότι και σε αυτό το σημαντικό θέμα, το οποίο πλέον είναι και στην περιφέρειά μας, όπως και δίπλα στη Δράμα, γιατί έχουμε και πολλούς συναδέρφους εμείς που μένουν στη Δράμα και υπηρετούν στην Καβάλα, υπάρχει μια έξαρση το τελευταίο καιρό, θα ήμασταν πρώτοι στους ελέγχους. Οι έλεγχοι γίνονται κανονικά. Σημαντικό όμως σε όλα αυτά πρέπει να το τονίσουμε και εμείς είναι η ατομική ευθύνη. Θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε. Δεν είναι η εποχή του πρώτου lockdown όπου ακούγαμε ότι υπήρχαν κρούσματα μακριά από μας. Εγώ χρησιμοποιώ μια έκφραση μεταξύ των συναδέρφων ότι πλέον οι βόμβες κάνουν δίπλα μας. Υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα μεταξύ μας. Υπάρχουν κρούσματα μέσα στις οικογένειές μας. Κάποιοι έχουν χάσει και δικούς τους ανθρώπους. Ανεξάρτητο το τι πιστεύει ο καθένας για τον συγκεκριμένο ιό, ο ιός είναι εδώ. Πρέπει όλοι μαζί και ο καθένας ατομικά να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται. Είναι και ο χειμώνας δύσκολος. Όσοι έχουν παιδιά το γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο αυτή την εποχή και ιδιαίτερα ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι η πιο δύσκολη περίοδη και για τα παιδιά μας από ασθένειες, ιώσεις και γρήπες. Φανταστείτε και η παρουσία αυτού του ιού να συνεχίσει να υπάρχει. Τι εκρηκτικό μείγμα δημιουργείται. Πρέπει όλοι να προσέξουμε. Η αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργεί κατασταλτικά σε αυτό το θέμα. Η επιβολή τέτοιων προστήμων όπως είναι τα 300 ευρώ ή και τα πολλαπλάσια σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως είναι τα καταστήματα είναι υπέρον κατά ποσά σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Οφείλουμε όμως να συμμορφωθούμε με αυτούς που αποφασίζουν. Εμείς ως ελεγκτικός οργανισμός υποχρεούμαστε να εκτελούμε συγκεκριμένες διαταγές και να βρισκόμαστε εκεί στους ελέγχους. Αλλά καλό τους συμπολίτες μας να σκεφτούν πρώτα τους δικούς τους ανθρώπους. Όλοι έχουμε κάποιους ηλικιωμένους που μπορεί να έχουν κάποια προβλήματα υγείας, κάποιους παππούδες ή και γονείς. Όλοι έχουμε παιδιά και όλοι θέλουμε και αύριο, όταν τελειώσει όλο αυτό το κακό, να είμαστε έξω, να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πάλι τις απλές καθημερινές στιγμές μας.